Χρονιά που έδινε πανελλαδικές εξετάσεις με μακριά μαλλιά δεμένα σε κοτσίδα να χαλαρώνει με το αγαπημένο του πιάνο στο σπίτι, να παίζει έργα του Μπαχ μαζί με τον αδελφό του και να κερδίζει το χειροκρότημα του κοινού, και λίγους μήνες μετά να κάνει τον ντεμπούτο του στα μέσα ενημέρωσης και το Μέγκα ως αριστούχος της ιατρικής. Στα 24 χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, που πλέον καλείται να γίνει ο αντικαταστάτης του Σωτήρη Τσιόδρα τις μέρες που ο καθηγητής δεν θα μπορεί να βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Χαρδαλιά, η δημοσιότητα και οι επιτυχίες δεν αλλίωσαν το χαρακτήρα του. Το ίδιο απλώς μέσα στο γυμναστήριο που συνεχίζει να σηκώνει βάρη, στις βόλτες στον αγαπημένο του Πειραιά, από όπου και κατάγεται, τα βράδια προ-κορονοϊού με την παρέα του και στις εξορμήσεις του στα νησιά, με φόντο τις περισσότερες φορές στο γαλάζιο της θάλασσας. Απλός, επικοινωνιακός και πάντα χαμηλών τόνων, όπως και ο Σωτήρης Τσιόδρας, ένας επιστήμονας που ξέρει να κερδίζει τους συνομιλητές του και να κάνει τις απόψεις του να γίνονται κατανοητές με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Κάτι που τους τελευταίους μήνες του έδωσε βήμα σε η ιαπωνική εφημερίδα, ακόμα και στο Euronews. There are a couple of reasons that the cases have risen. The first one is that we have influx from Albania, from our northern borders, and we also had some minor incoming cases from tourists. This at the same time with relaxation of behavioral relaxation resulted in the increase of the cases that we see now. Από την Ιατρική Σχολή της Αθήνας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, αμέσως μετά επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πλέον στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον κορονοϊό που συνεχίζεται. Πρόκειται για ένα δεύτερο κύμα. Είναι ήπιο σε σχέση με το πρώτο, διότι βλέπουμε μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων. Η επιλογή του για την καρέκλα του Σωτήρη Τσιόδρα μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο Γκίκας Μαγιορκίνης δείχνει να έχει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται. Ψυχραιμία, απλό και ταυτόχρονα μεστό λόγο, αλλά και μια επαγγελματική πορεία που δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις. Μπορεί να συμβεί κάποια έξαρση η οποία εμείς δεν την είχαμε υπολογίσει. Πάντα πρέπει να έχεις ένα δεύτερο, ένα plan B. Στην τελευταία του εμφάνιση στο Μέγκα, ο 42χρονος καθηγητής εκτίμησε ότι ζούμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας και μίλησε για τα νέα μέτρα που έχουν πέσει στο τραπέζι. Μπορεί να επιβληθεί γενικευμένη χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Όχι επειδή ο ιός μεταδίδεται από όλους τους εξωτερικούς χώρους, αλλά για να αυξήσουμε την προσήλωση στη χρήση της μάσκας και στους εσωτερικούς. Ο Γκίκας Μαγιορκίνης καλείται να κερδίσει ακόμα ένα στοίχημα και δείχνει πανέτοιμος να τα καταφέρει. Όπως τότε που στο πλευρό του αδελφού του γοήτευε τους λάτρες της μουσικής. Όπως τότε που αρίστευε στις πανελλαδικές και έβρισκε τον τρόπο να αποφορτίζεται. Τα νέα του καθήκοντα στην εβδομαδιαία ενημέρωση είναι ακόμα μια πρόκληση που, όπως λένε εκείνοι που το γνωρίζουν, δεν θα αλλάξουν τις συνήθειες και την καθημερινότητά του.